Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, με την συνέχεια της εκπομπής μας. Ομολογίες πίστεως. Έχουμε έρθει στο σπίτι του αδελφού μας, του Γιώργου και της Ντίνας, Λιοπάνου, και ακούμε πώς ο Θεός τους κάλεσε και αυτούς μέσα στην Εκκλησία, πώς τους αναγέννησε, πώς τους έδωσε και αυτούς μερίδα μέσα στην Εκκλησία, μέσα στους πιστούς αδελφούς, μέσα στους ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν τον Χριστό σήμερα. Και ακούμε τώρα την συνέχεια της ομολογίας του αγαπητού μας Γιώργου Κλειοπάνου. Αγαπητέ μας Γιώργο, συνέχισε, σε παρακαλούμε, και εξιστόρησέ μας. Ναι, είχα σταματήσει στην εξιστόρηση, αγαπητέ αδερφέ Παναγιώτη, στο σημείο που η σύζυγός μου, τότε βέβαια ήμασταν φίλοι, είχαμε δώσει λόγο βέβαια οι δυο μας, περί γάμου, είχε γνωρίσει τον Κύριο. Εκείνο το διάστημα έγινε, τελείωσε τη σχολή της, εμείς βάλαμε αραβόνα και εγώ πλέον είχα δώσει εξετάσεις στο δημόσιο, ήμουν σε εταιρεία και πέτυχα στο Υπουργείο Οικονομικών και διορίστηκα. Εκείνο ακριβώς το διάστημα έφυγε η Ντίνα στην Άρτα να κάνει το υποχρεωτικό της και εγώ διορίστηκα στην Αθήνα και ζήτησα μετάθεση μέσα σε ένα τρίμηνο να με μεταθέσουν στην Ξάνθη. Οπότε εγκρίθηκε η μετάθεσή μου και βρέθηκα στην Ξάνθη το 1972. Μπήκα στο δημόσιο. Στη συνέχεια έκανε αίτηση και η σύζυγος να έρθει σε κάποιο αγροτικό ιατρείο της Ξάνθης. Δεν υπήρχαν θέσεις, μόνο πάνω στα απομακουχώρια και τελικά την τοποθετήσανε στο αγροτικό ιατρείο της Αυλής Καβάλας. Οπότε εγώ ήμουν στην Ξάνθη, η Ντίνα ήταν στην Καβάλα. Στον χρόνο επάνω, μετά τον αραβόνα μας, παντρευτήκαμε. Παντρευτήκαμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, καθότι εγώ ήμουν μέσα στην ομολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και έμεινα στην Ξάνθη από το 1972 μέχρι το 1975. Συνέχεια η σύζυγος με μιλούσε βέβαια για τον Κύριο. Μέσα, όταν ήταν στην Άρτα, υπήρχε ένα διάστημα παγωνιάς, αλλά όταν ήρθε μετά στην Καβάλα, αναζωπηρώθηκε, βρήκε εκεί αδερφούς, είχε εκκλησία στην Καβάλα τότε και όπως συναθριζότανε και αναζωπηρώθηκε η πίστη της και άρχισαν περισσότερο έτσι να μου μιλάει και εμένα για να προχωρήσω, να γνωρίσω τον Ιησού Χριστό. Εγώ πάντα το ανέβαλα, γιατί ήταν, πιστεύω, σχέδιο Θεού. Ήθελε ο Κύριος να με βγάλει πολλά πράγματα, μέσα από την υπηρεσία μου δηλαδή, επέτρεψε να έρθω σε επαφή. Είχα κατεβαίνοντας το 1975 στην Καβάλα πλέον, στο Δημόσιο Ταμείο τότε της Καβάλας, είχα αναλάβει τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων ως προϊστάμενος στο τμήμα αυτό, μισθοδοσίας και δαπανών και εκεί άρχισε ο Κύριος να με εργάζεται την καρδιά μου. Δηλαδή ήρθα σε επαφή με κληρικούς, με το Μητροπολίτη εκεί της Καβάλας, στα πρόσωπα των οποίων εγώ περίμενα μία αγιότητα και μία βαθιά πίστη σε αυτό το οποίο έκαμαν, σε αυτή την υπηρεσία που προσέφεραν στο Θεό, σαν δούλοι Θεού. Και έβλεπα άλλα πράγματα, παράξενα, συγκεκριμένα όταν βρέθηκα σαν μέλος μιας επιτροπής του ορφανοτροφείου να συνεδριάσουμε για ένα θέμα με πρόεδρο τον Μητροπολίτη, είδα ας πούμε τον Μητροπολίτη να καπνίζει εκεί στο ορφανοτροφείο που πήγαμε να συνεδριάσουμε και αυτό με χτύπησε πάρα πολύ άσχημα. Λέω πως εγώ ένας λαϊκός δεν καπνίζω ένα παιδί ας πούμε που πέρασα και από το πανεπιστήμιο και με παρέες και με αυτά. Το θεωρούσα ότι μόλυνα ας πούμε το σώμα μου, το σκεύος μου. Ο άνθρωπος αυτός έξω να παριστάνει ας πούμε τον Άγιο
Καθότι είχαμε και επαφές από το σπίτι μου, όπως είπα, ο πατέρας μου ασχολούνταν με τα εκκλησιαστικά με τον Μητροπολίτη Χαλκιδικής, Κασανδρίας, και μάλιστα τον είχαμε φιλοξενήσει και στο σπίτι. Εγώ ήμουν 5 χρονών, 3 χρονών παιδάκι, 4, τόσο περίπου, 5 πρέπει, γιατί το θυμάμαι δηλαδή σαν τώρα. Και πήγα να τον πιάσω το χέρι, να το φιλήσω, και η μάνα μου έβαλε τις φωνές, μη τον αγγίζεις, είναι Άγιος, πρέπει αυτός να σε δώσει το χέρι. Και αυτό εμένα μου είχε καρφωθεί μέσα στην καρδιά μου, και όταν είδα, ας πούμε, να καπνίζει τσιγάρο, να μιλάει περί ανέμων και υδάτων, ας πούμε, αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ. Με συνέπεια να σταματήσω να πηγαίνω τις Κυριακές στο ναό, όπως είπα, γιατί πήγαινα κάθε Κυριακή μέχρι το 1977. Ένιωθα την ανάγκη, ας πούμε, να ακούσω το Λόγο του Θεού, να εκκλησιαστώ. Και αυτό με πάρα πολύ, έτσι, με είδα εκεί όταν ερχόταν στην ουρά οι ιερείς να πληρωθούν. Πολλές φορές βριζόταν μεταξύ τους εκεί πάνω για την σειρά, γιατί του φάγε τη σειρά ο άλλος, ή για τα μισθωτικά, γιατί πήρε περισσότερα ο ένας από τον άλλον, και πώς τα πήρες εσύ και γιατί αναγνώρισες χρόνια ψαλτικής και τα λοιπά, κάποια τέτοια πράγματα. Αυτά εμένα, ας πούμε, μου γύρισαν την καρδιά ανάποδα, και επί ένα χρόνο, από το 76 μέχρι το 77, δεν πήγαινα στο ναό, πήγαινα στο βουνό. Την Κυριακή δηλαδή εγώ πήγαινα στο βουνό. Μόνο. Η Ντίνα πήγαινε στη συνάθρηση εκεί της Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Με έλεγε και εμένα, έλα, ας πούμε, είχαμε κάνει και το πρώτο μας παιδάκι τότε, την κόρη μας, την Ελενίτσα, ήταν 2 χρονών, και λέω, όχι, λέω, πήγαινε εσύ, άσε με εμένα να τα βρω με το Θεό μου, ας πούμε. Και με παρακάλεσε μάλιστα τις Κυριακές να παίρνω και το παιδί μαζί όταν είναι καλός ο καιρός, έτσι για να μην την απασχολεί, να είναι περίσπαστη εκεί στις προσευχές. Και το έκανα πράγματι. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, από το 72 μέχρι το 77 περίπου, άρχισαν να δέχομαι, δηλαδή αδερφούς, να μιλάμε για τον Κύριο. Και συγκεκριμένα είχαν φέρει τότε το γιο του Ποιμένα, τότε της συνάθρησης της Καβάλας, στο Λάμπη το Σιδηρόπουλο, ο οποίος σπούδαζε ιατρική στην Ιταλία, σαν σπουδαγμένος και σαν της ηλικίας μου, επειδή δεν υπήρχαν τότε και νέοι, ας πούμε, τόσο που το πλήστο ήταν γυναίκες εκεί στην Καβάλα που είχαν επιστέψει, αλλά δεν επέτρεψε ο Θεός να πάρω τίποτα από ό,τι μου μιλούσε. Και λέω, άστο, δεν ξαναμίλησα μαζί του. Και μετά κάνανε δεύτερη κρούση, επανάληψη, και μου είχαν φέρει τον Αβραάμ τον Χατζιανέστη, που ήταν πιστή και αδερφή του, η γυναίκα του, και εκεί και με μίλησε. Ξεκινήσαμε από τις πράξεις των Αποστόλων, γιατί μου μιλούσε ότι ο Θεός δίνει Πνεύμα Άγιο και σήμερα. Λέω, αυτό, λέω, το έδαινε εκείνη την εποχή, λέω. Πού το είδες εσύ, λέω, εγώ δεν έχω ακούσει, δηλαδή δεν μου το είπε κανένας, στο σχολείο δεν μας το διδάξανε. Λέει, μα το γράφει ο Λόγος του Θεού. Λέω, ποιος λόγος? Λέει, αυτό το Ευαγγέλιο. Λέει, έχεις ένα Ευαγγέλιο στο σπίτι? Λέω, εγώ έχω. Το δικό σου Ευαγγέλιο τι λέει? Λέει, ας ανοίξουμε. Και ανοίξαμε στις πράξεις των Αποστόλων για την ημέρα της Πεντηκοστής, πώς ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και βάπτισε τους μαθητάς. Και διαβάζοντας εκεί, προσέχω ένα σημείο που λέει, ήταν 120 τον αριθμό και άπαντες ήταν ομοθυμαδών στο ανώγιο προσευχόμενοι και περίμεναν την υπόσχεση του Κυρίου που τους είπε, περιμένετε στην Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθείτε δύναμην εξ ύψους. Και ήρθε το Πνεύμα του Άγιου και άπαντες επλήστησαν Πνεύμα του Αγίου, καθώς ήρθε εν είδη γλωσσών και τα λοιπά, και άρχισαν να μιλούν έκαστος, καθώς εξιστορεί εκεί, συνεχίζει το δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Λέω, για κάτσε, λέω, να ανοίξω και το δικό μου Ευαγγέλιο, το οποίο το είχα αποκτήσει, όπως είπαμε, διαλληλογραφίας το 50, το 59 με 60, όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη γυμνασίου, και το άνοιξα, το κάναμε παραβολή και ήταν ακριβώς το ίδιο, που ήταν εγκεκριμένο από τον θεολόγο γυμνασιάρχη μου, το δικό μου υποτίθεται, πέρασε από έλεγχο.
Και αυτό που κρατούσε κι εγώ ήταν του Βάμβα και αυτό. Δηλαδή τα ίδια ακριβώς έγραφε. Λέω, προχωράμε παρακάτω. Μου άρεσε έτσι, μου άνοιξε η διάνοια και είδα ότι κάποια πράγματα που είχαμε διδαχθεί, τα είχαμε διδαχθεί στραβά. Και αυτό με κίνησε την περιέργεια, μου λέει, την Κυριακή που θα έρθει, θες να έρθει στην εκκλησία, στη συνάθρηση. Και είπα, ναι, θα έρθω. Ήτανε 3 Ιουλίου το 1977, Κυριακή μέρα. Όταν πήγα, απομονώθηκα σε μια καρέκλα εκεί, γονάτισα, είδα τους υπόλοιπους, πειθάρχησα δηλαδή, δεν κάθισα εκεί έτσι από περιέργεια να εξετάζω, αλλά γονάτισα κι εγώ εκεί σε ένα κάθισμα που υπήρχε ατομικό και άρχισα να προσεύχομαι στο Θεό. Η προσευχή μου ήταν απλή. Κύριε, μου είπαν ότι είσαι ζωντανός, ότι μπορώ να σε μιλήσω, να με ακούσεις και να με απαντήσεις, να το αισθανθώ. Θέλω, λέω, να μου μιλήσεις αν είσαι ζωντανός. Τελειώνοντας αυτή τη σύντομη αυτοσχέδια προσευχή μου, ένιωσα να γίνεται ένας σεισμός γύρω μου, να ταράσετε όλο μου το είναι και να βάλω στα κλάματα, να λυθώ σε κλάμα. Που τα δάκρυα είχαν περιβρέξει εκεί το κάθισμα, άρχισα να το σκουπίζω, λέω, από λέω ντροπή, λέω, τι να, λέω, κλαίω εδώ, θα σκοθούν, θα με δούνε, άρχισα έτσι εκεί με το μανίκι να σκουπίζω με χαρτομάνδυλα που είχα στην τσέπη μου. Όταν σηκώθηκα επάνω όμως, ένιωσα ότι κάτι έγινε μέσα μου. Δηλαδή, άλλαξε ο εαυτός μου. Γελούσα. Ένιωθα ότι όλα ήταν οικεία. Ήθελα όλους να τους αγκαλιάσω. Οι ψυχές εκεί που βρίσκονταν στη συνάθρηση και αυτοί το ίδιο με είδανε που ήμουν έτσι πρόσχαρος και χαμογελαστός, ήρθαν με αγκάλιασαν. Λέει, πώς ένιωσε, λέω, πάρα πολύ όμορφα, πρέπει, λέω, να με επισκέφθηκε ο Κύριος, ένιωσα μια δύναμη, ευχαριστήθηκα πολύ και έτσι πιστεύω ότι εκείνη την ώρα με αναγέννησε Την πρώτη φορά που πήρα τη την στήριξη. πρώτη φορά που πήγα και γονάτισα και απευθύνθηκα στον Κύριο. Γιατί η επόμενη εβδομάδα μετά ήταν μια εβδομάδα προεργασίας για ένα δεύτερο βήμα. Η σύζυγος, η αδερφή Ντίνα, μαζί με την Κική τη Χατζιανέστη, η οποία τότε ήταν ελεύθερη κοπέλα, και την Βαγγελίτσα του Χρήστου Χρήστου, είχαν συνεννοηθεί να μας προτείνουν να πάμε να κατεβούμε στη Θεσσαλονίκη την επόμενη Κυριακή, στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης, που ήδη λειτουργούσε στη Συγκρού. Και εγώ έβρισκα διάφορες προφάσεις, πώς θα κατεβούμε, είμαι καινούριος οδηγός, το αυτοκίνητο τώρα το πήραμε, διάφορα για να το αναστείλω. Αλλά μέσα στη βδομάδα με εργάστηκε ο Κύριος και το Σάββατο είπα, ναι, πάμε. Έτσι πήρα τη σύζυγο, την αδερφή τη Βαγγελίτσα Χρήστου με την κόρη της, γιατί ο Χρήστος, ο σύζυγός της, δεν είχε σωθεί ακόμη, μετά από 2 χρόνια πίστεψε, έτσι τον έσωσε ο Κύριος, και κατεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Ήτανε 10 Ιουλίου, την επόμενη Κυριακή. Άκουσα το κήρυγμα, με μίλησε έτσι ο Κύριος, ο λόγος έμπαινε μέσα και μου άνοιγε τη διάνοια. Και όταν τελειώσαμε, ο υπεύθυνος της εκκλησίας εκεί, ο Ποιμένας, μας πήρε στο σπίτι έτσι για να μας φιλοξενήσει το μεσημέρι και εκεί ανοίξαμε το λόγο. Μου λέει, Γιώργο, πιστεύεις στον αληθινό Θεό? Πιστεύω. Λέω, πιστεύω στον τριαδικό Θεό, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Λέει, πιστεύεις, λέει, ότι πέθανε και για σένα, ας πούμε, στο Σταυρό του Γολγοθά. Λέω, ξέρω ότι πέθανε για τις αμαρτίες των ανθρώπων και πιστεύω ότι κι εγώ είμαι ένας από αυτούς. Λέω, λόγος του Θεού, πιστέψας και βαπτιστής θα σωθεί. Δηλαδή, λέει, αφού πιστεύεις πρέπει να κάνεις το βάπτισμα εν ύδατη. Έτσι είπε στους μαθητάς ο Κύριος όταν τους απέστειλε. Πάτε, λέει, κηρύξτε σε όλο τον κόσμο το Ευαγγέλιο, σε όλη την κτήση, ο πιστέψας και βαπτιστής θα σωθεί. Λέω, είμαι βαπτισμένος. Λέει, πού είσαι? Λέω, με βαφτίσανε, λέω, όταν ήμουν μωρό. Και συγκεκριμένα, λέω, ήμουνα 4 μηνών όταν με βαφτίσανε. Με βάφτισε ένας στρατιώτης από την Αθήνα, Αθηναίος, που είχε τότε με τα γεγονότα του εμφυλίου και αυτά που είχαν μετά τη γερμανική κατοχή που είχαν ανεβεί πάνω, ζήτησε από τον πατέρα μου και με βάφτισε, λέω. Είμαι βαφτισμένος. Λέει, τότε πίστευες, Γιώργο, δηλαδή ομολόγησες πίστη.
Δεν νομίζω, λέω, αφού δεν ούτε μιλούσα, λέω. Μωράκι 4 μηνών, λέω, πώς θα ομολογήσω πίστη. Λέω, ο νουνός ανέλαβε, λέω, ως ανάδοχος. Λέει, σε δίδαξε ποτέ αυτός ο νουνός σου το λόγο του Θεού? Αλλά λέω, τον γνώρισα όταν έγινα, όταν τελείωσα το γυμνάσιο, που κατέβηκα Αθήνα για πρώτη φορά να δώσω στη σχολή Ευελπίδων. Τότε γνώρισα τον νουνό μου από κοντά. Δεν ούτε με μίλησε, ούτε με κατήχησε, ούτε τίποτα. Άρα και σε αυτή την υπόσχεση που έδωσε ως ανάδοχος, ψεύστη, δεν ενδιαφέρθηκε και κανείς, πιστεύω, από τους ανωδόχους. Άρα λοιπόν, τώρα που πιστεύεις πρέπει να βαπτιστείς. Λέω, το σκέφτομαι λίγο και λέω, αφού το λέει ο Λόγος του Θεού, θα βαπτιστώ. Και το βράδυ, στην αυριανή, στην απογευματινή συνάθρηση που είχε πάλι της Κυριακής η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, βαπτίστηκα στο νερό. 10 Ιουλίου, ναι. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή. Επιστρέφοντας στην Καβάλα, επιστρέψαμε χαίροντες. Καθότι μετά, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, το Φίλιππο με τον Ευνούχο, τον Άρχοντα της Κανδάκης της Βασιλίσσης, ο οποίος βαπτίστηκε στο νερό και επέστρεψε χαίρον, έτσι ακριβώς κι εγώ. Δηλαδή το τιμόνι δεν το κρατούσα εγώ πλέον, επιστρέφοντας για την Καβάλα. Κάποιος άλλος. Ήμουν γεμάτος χαρά. Με έβλεπε εκεί η Βαγγελίτσα, η αδερφή Ντίνα. Έτσι λοιπόν την άλλη εβδομάδα με προτείνουν να πάμε να προσευχηθούμε για Πνεύμα Άγιο. Να με βαφτίσουμε με Πνεύμα. Λέω, κάτσετε βρε παιδιά, για σταθείτε. Δηλαδή έτσι το λέει, τώρα που είσαι ζεστός. Θέλεις, λέει, ο Κύριος βαφτίζει. Διαβάσαμε εκεί τα εδάφια και τα λοιπά. Λέει, είμαι άξιος εγώ να ζητήσω το Πνεύμα. Και πώς θα γίνει? Όπως έγινε, λέει, στην πρώτη εκκλησία, στους 120. Και λέει η Κική, που ήταν τότε ελεύθερη, η οποία τώρα έχει παντρευτεί τον Αντώνη τον Ραγκούση από την Πάρο και είναι στην Καβάλα. Λέει, έλα στο σπίτι μας, είναι στην άκρη εκεί της Καβάλας, δεν θα μας ακούσει κανένας, έχουμε άνεση εκεί να φωνάξεις, να προσευχηθείς, να κλάψεις. Και έτσι μετά από μια σύναξη, Τετάρτη ήτανε, 12 Ιουλίου το βράδυ, ξημέρωμα για 13 του Ιουλίου, πήγαμε στο σπίτι της Κικής. Ήταν η Κική, εγώ, η αδερφή η Ντίνα και ακόμη ένας αδερφός που βρέθηκε. Και λέω, τι θα κάνω? Λέει, ζητά από τον Κύριο, αυτός βαφτίζει. Πραγματικά μίλησα έτσι πάλι με μια προσευχή στον Κύριο. Λέω, Κύριε, είμαι ο Γιώργος. Λέω, ξέρω αγγλικά λίγα. Κάναμε στο πανεπιστήμιο, λέω, έκανα τα 3 Oxford, λέω. Λέω, αν με δώσεις γλώσσα, δεν θέλω να μου βαφτίσεις στα αγγλικά, αλλά σε μια άλλη γλώσσα που δεν την ξέρω, οποιαδήποτε άλλη εκτός από αγγλικά. Μην μπει στο μυαλό μου ότι τα είπα εγώ, ότι θα λαλήσω. Και αρχίσαμε προσευχή. Εγώ εκεί σε έναν καναπέ, 9 ώρα ξεκινήσαμε την προσευχή. Λοιπόν, δόξαζε τον Κύριο, αλληλούια δόξα, μέσα μου έφερνα προσευχή στο μυαλό μου, όχι με τα χείλη, να μην τα απασχολώ. Και κατά τις 11 ακριβώς η ώρα δεν μπορούσα να προφέρω ελληνικά, ούτε αλληλούια να πω, ούτε δόξα Κύριε κτλ. Αλλά ανοίγει το στόμα μου και αρχίζει ένας χήμαρος γλώσσα στα ιταλικά. Και θυμάμαι τις πρώτες λέξεις, λατινοϊταλικά. Θυμάμαι που ξεκίνησα Deus Salvatore Salonica, που έδωσα μετά κάποιον, αυτόν τον συγκεκριμένο μετά τον αδερφό που σπούδαζε Ιταλία, ιατρική, και μου είπε «Ο Θεός θα είναι με θυμών στη Θεσσαλονίκη, Θεός Παντοκράτορ, ο Θεός θα είναι μαζί σας στην Θεσσαλονίκη». Και έτσι λοιπόν άρχισα και δεν μπορούσα να σταματήσω, με σταματήσανε στις 1 η ώρα για να φάμε, είχαν στρώσει τραπέζι. Εγώ είχα χύμαρο γλώσσης, δηλαδή άπτεστα στη φρασιολογία που άκουγα, ήτανε διάλογος, δηλαδή ήτανε προτάσεις δεμένες. Μάλιστα τόσο ξαφνιάστηκαν και ενθουσιάστηκαν που η αδερφή Κική πήρε τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη τον αδερφό της, τον Αβραάμ, που μου είχε ομολογήσει, μου είχε ευαγγελίσει, και ακούγαν από τηλεφώνου εμένα, ο Γιώργος τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο κτλ. Όμως την ώρα που ήμουν έτσι με τη γλώσσα αυτή την ιταλική, με διακόπτει ο Κύριος, μου μιλάει στα αγγλικά, George, και μου λέει, σε θεραπεύω.
Εκείνη την ώρα εγώ ξαφνιάστηκα. Λέω, από τι, κύριε, από τι θα με θεραπεύεις? Και θυμήθηκα, αδερφέ, ότι είχα έλκο ζωδιοκατακτήλου, το οποίο το είχα αποκτήσει το 69 όταν ήμουν φοιτητής, από στεναχώριες, από πιέσεις, από άγχος, από τις στερήσεις, από όλα τα προβλήματα, και μου είχε καθίσει τόσο καλά που έπαιρνα φάρμακα θεραπευτικά συνέχεια, ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή, θυμάμαι ένα, το Μιλίτ, ας πούμε, και έκανα αυστηρά δίαιτα, και παρά τα αυτά, 4 ώρα τα χαράματα, με ξυπνούσε με πόνο και δεν είχα ύπνο από εκεί και πέρα. Αυτό εξακολούθησε να το έχω και στο στρατό, κάθε μέρα να βρίσκομαι στους συναδέλφους εκεί, τους αξιωματικούς, τους γιατρούς, και να λέω, παιδιά, κάντε κάτι. Είχα δημιουργήσει δυσκυλιότητες, πολύ φοβερό, ας πούμε, και μέχρι που διορίστηκα, το βιβλιάριό μου μπροστά του συνταγολού έγραφε χρόνιο έλκος, χρόνιο έλκος. Αυτό ήταν. Τι ήταν η αρρώστια μου? Μέχρι το 77. Και από το 72, σαν δημόσιο υπάλληλο, το συνταγολού μπροστά ήταν χρόνιο έλκος, το ιστορικό. Λέω, έχω το έλκος, κύριε. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, από τις 13 Ιουλίου την άλλη μέρα, αδερφέ, μέχρι σήμερα, ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό, για το μόνο που δεν έχω ασχοληθεί ιατρικά και για ασθένεια είναι το έλκος. Άρχισα να τρώω φυσιολογικά τα πάντα, δεν μπορούσα ούτε αναψυκτικό με ανθρακικό να βάλω στο στόμα μου, πορτοκάλια δεν μπορούσα να φάω, μόνο μήλα, αχλάδια και τέτοια, και από τότε, αδερφέ, απεριόριστα πλέον, δεν υπάρχει, το έχω ξεχάσει, ούτε ένα αντιόξινο. Ευχαρίστησα τον Θεό, γιατί πολλοί όταν μιλούσα αργότερα λέγανε, ναι, επειδή τη βρήκες, επειδή ρέμισες και το έλκος έχει σχέση, μα την άλλη μέρα το πρωί, την προηγούμενη, είχα το ιστορικό, την άλλη μέρα τελείωσε. Εγώ το θεώρησα θαύμα και ευχαρίστησα τον Θεό. Το είπε και ο Θεός. Ναι. Έτσι λοιπόν, με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, πολύ δυνατά, μέχρι τα ξημερώματα και που πήγαμε να κοιμηθούμε μιλούσα πάρα πολύ. Επέτρεψε έτσι μια δοκιμασία 2 ημερών ο Κύριος, να περάσω έτσι ένα πυρετό, και εκεί επάνω σε μια δοκιμασία δεν μπορούσα να ξαναπληρωθώ, και όπως ήμουνα με 39 πυρετό στο κρεβάτι, λέω, τι κάνω? Κουκουλώνομαι με την κουβέρνα και κάνω μια προσευχή. Έρχεται αυτόματα ο κύριος, με παίρνει τον πυρετό από 36,6 μέσα σε 20 λεπτά και με ξαναπληρώνει με Πνεύμα Άγιο, και τον ευχαριστώ μέχρι σήμερα που κλείνω περίπου 34-35 χρόνια από το 77, δεν με έχει αφήσει το Πνεύμα του Άγιο, γιατί και εγώ δεν το έχω αφήσει, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, μη σβήνεται το Πνεύμα του Άγιο, γιατί αυτό με οικοδομεί. Κατάλαβα ότι το έχω ανάγκη, αυτό πράγματι όλα αυτά τα χρόνια με οδήγησε και με κράτησε, γιατί, αδερφέ, και μέσα στην υπηρεσία ήταν η υπηρεσία μου δύσκολη, μετά ενοποιηθήκαμε με τις εφορίες και γίναμε οι λεγόμενοι δόοι, που αντιμετώπισα πάρα πολύ, γιατί πέρασα όλα τα κλιμάκια της ιεραρχίας, με κράτησε ο Κύριος ηθικό και έντιμο, χωρίς να περάσω όλη μου τη θητεία. Τώρα έχω 4,5-5 χρόνια που βγήκα στη σύνταξη, 35 χρόνια εν ενεργεία. Δεν πέρασε από το μυαλό μου να αγγίξω ένα σεντ, αλλά η υπηρεσία μου ήταν να υπηρετώ και το κράτος και τον πολίτη. Και ξέρουν όσοι με αντιμετώπισαν, γιατί πέρασα από πάρα πολλές υπηρεσίες, φύγαμε μετά σε μισό χρόνο, ήταν από τον Κύριο, καθώς με μίλησε όταν με βάλει σε Θεσσαλονίκη, πήρα μετάθεση και εγώ και η σύζυγος και κατεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη και άρχισα πλέον, από τότε εδώ είμαστε, υπηρέτησα σε πάνω από 10 δόη και έφυγα με τον βαθμό του διευθυντού, στη θέση του υποδιευθυντού, αυτά είναι άλλα τερτύπια, ας πούμε, γι' αυτό και δεν πάει καλά ο δημόσιος τομέας. Δεν θέλουν τους σωστούς και τους έντιμους, θέλουν αυτούς οι οποίοι συμβιβάζονται, εμείς μείναμε. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας λέει, σώθητε, λέει, από τις διεστραμμένες τάφες γενναίας. Εκεί στην Καβάλα, βέβαια, ευχαριστώ τον Θεό, ο Κύριος μας έβγαλε από εκείνη τη συνάθρηση, γιατί, αδερφέ,
είχαν πάρει πολλά πράγματα που ήταν έξω από το Λόγο του Θεού. Αντιμετωπίσαμε στην πορεία, δηλαδή, να έρχονται απ' έξω άλλοι, ας πούμε, οι προϊστώτες υπεύθυνοι και να τοποθετούν όργανα, να βάζουν γυναίκες να κηρύττουν, και είδαμε από το Λόγο του Θεού ότι αυτό δεν συμβάδιζε. Και είπαμε εκεί τον τότε επιμένα το Σιδερόπουλο, το Γιάννη, ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να αποχωριστούμε. Μισό λεπτάκι, θα σας διακόψω για και εδώ τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για την εκπομπή μας. Θα συνεχίσουμε στη συνέχεια του διαλύματος με την ιστορία του Γιώργου, του Ιωπάνου, πώς ο Θεός τον χρησιμοποίησε στη συνέχεια και μέσα στην Εκκλησία και τον έθεσε και αυτόν και την οικογένειά του σαν υπηρέτες του μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου μας. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Και ο Λόγος έγινε σάρξ, και κατόκισε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά το Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Παρέχεις δι' αυτού
σαν εσύ ζωή. Χαρά, αγάπη, δύναμη, πνεύμα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στην οποία θα μας συνεχίσει ο αδελφός Γιώργος σε την ομολογία του, πώς ο Θεός τον έχει βάλει μέσα στην εκκλησία, βρίσκεται στην Καβάλα. Είσαι στην Καβάλα τώρα. Ναι, στην Καβάλα. Και συνεχίζουμε να μας και, ναι, και εκεί, όπως είπε και η σύζυγος, μας έδειξε πλέον ο Κύριος ότι έπρεπε πράγματι να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας απέναντί του. Οπότε εμείς φύγαμε από εκεί και ανοίξαμε μια συνάθρηση ως ελευθέρα πλέον Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Εκεί ήτανε στο δεύτερο εξάμενο το 77, τελειώνοντας το 77, πήραμε μετάθεση και ήρθαμε Θεσσαλονίκη. Και εγώ υπηρεσιακά και η σύζυγός μου. Εδώ τοποθετήθηκε η σύζυγός σε ένα νοσοκομείο, εγώ στη ΔΟΗ και συνεχίσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπωσδήποτε εδώ στη Θεσσαλονίκη υπήρχε η Εκκλησία Ελευθέρα Αποστολική, αυτή στην οποία είχα έρθει την πρώτη εβδομάδα εδώ που βαφτίστηκα στο νερό. Και εκεί στο το 78 με πρότεινε ο υπεύθυνος της Εκκλησίας ο Ποιμένας να γίνω πρεσβύτερος. Δεν υπήρχε άλλος πρεσβύτερος, ήταν μόνος του και ήθελε κάποιον να τον βοηθάει. Okay. Και ο λόγος ήταν επειδή δεν υπήρχε άλλη οικογένεια ολοκληρωμένη, δηλαδή που να είναι πιστοί και ο σύζυγος και η σύζυγος, να έχουν παιδιά, να είναι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή είχαν το μεν, δεν είχαν το δε. Δηλαδή υπήρχαν αδελφοί που ήταν ολοκληρωμένοι, αλλά δεν ήταν βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Και αυτά μου τα εξήγησε ο Μέρς. Εγώ βέβαια δεν ήθελα. Λέω, είμαι ακόμη νέος, πώς θα γίνει, δεν μπορώ. Δεν είχατε κλείσει χρόνο. Δεν είχα κλείσει, ναι, είχα κλείσει χρόνο. Είχα κλείσει χρόνο, ναι, πάνω στο χρόνο. Εκεί άρχισε να με εργάζεται ο Κύριος. Να με δείχνει ενύπνια, οράσεις. Παράλληλα που με καλούσε ο υπεύθυνος της Εκκλησίας ο Ποιμένας να αναλάβω, εγώ το ανέστειλα, το πήγαινα πίσω-πίσω. Άρχισε μετά ο Κύριος να με δείχνει πολλά ενύπνια, ότι ήμουν αξιωματικός και γινόταν επιστρατεύσεις, γινόταν έφοδοι και εγώ έψαχνα να βρω το πηλίκιο, έψαχνα να βρω τη στολή μου, έψαχνα να βρω το όπλο και όλο κάτι τέτοια, ας πούμε, και ότι ήμουν δεν ήμουνα στη θέση, ας πούμε, για να
τακτοποιηθεί. Δηλαδή, ναι. Με καλούσε, στρατευμένο πλέον. Με καλούσε σαν στρατευμένο να αναλάβω θέση μάχης. Και πλέον κατάλαβα πράγματι ότι ήθελε και ο Θεός να αναλάβω, να αρχίσω να βοηθήσω δηλαδή στο έργο, στην εκκλησία. Και έτσι δέχτηκα και έγινε πρεσβύτερος κατά το λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο και άρχισα να εργάζομαι στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Η εκκλησία της Θεσσαλονίκης άρχισε να αυξάνει, προσθεθήκαν και άλλοι εργάτες, πρεσβύτεροι, διάκονοι κτλ. Και ο Κύριος μας χάρισε, εκτός από την κόρη, μας χάρισε και έναν γιο το 1982. Και έτσι άρχισαν και τα παιδιά μας να τα έχουμε έτσι μέσα στη διδαχή του Λόγου του Θεού, να σαν οικογένεια να είμαστε τακτικοί στις συνάξεις, στις προσευχές, στην πίστη, να μένουμε έτσι στερεοί και μετακίνητοι. Οπότε άρχισε ο Κύριος να εργάζεται στη ζωή μας, να μας ευδώνει, να μας ευλογεί. Βέβαια όταν ήταν μικρά τα παιδιά είχαμε έτσι εμπειρίες δυνατές από τον Κύριο, ας πούμε όπως όλα τα παιδάκια, επειδή τα βάλαμε από μικρά σε παιδικούς σταθμούς, κολούσαν ιώσεις, ασθένειες και εμείς επειδή δεν είχαμε άνθρωπο κοντά μας να βοηθήσει, προσευχόμασταν, πηγαίναμε στον Κύριο, πέφταμε στα γόνατα και θυμάμαι έτσι 2-3 φορές που ψινόταν η κορούλα μας στον πυρετό, 40, χτυπούσε 40 πυρετό, λέγαμε Κύριε εσύ μπορείς να τη θεραπεύσεις. Και βλέπαμε ότι μετά την προσευχή έκαμε έκβαση ο Κύριος και έδιωχνε τον πυρετό, έδιωχνε ας πούμε τις ιώσεις και το πρωί το παιδί ήταν καλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όπως είχε και η σύζυγος μια εμπειρία, είχε πάθει όχι απλώς κολλικό νεφρού, είχε σιγήσει το ένα νεφρό της και επικαλέστηκε δια της προσευχής τον Κύριο και τακτοποιήθηκε, απέφραξε, μπορεί να μας το πει η ίδια. Ναι. Ναι. Και ναι. Έτσι λοιπόν συνέχισα, αδερφέ, συνεχίσαμε εδώ στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Τώρα, και εκτός της Θεσσαλονίκης. Ναι, βοηθήσαμε πάρα πολύ σε όλα τα έργα. Ήταν τότε μετά, προσθέθηκε και ο αδερφός ο Βάγιος, τότε ήταν φοιτητής εδώ ο Κοστέλος και είχαμε αναλάβει να βοηθάμε στο κατοίκον έργο της Θέρμης που γινόταν σε σπίτι. Πηγαίναμε να αλλάξουμε τον αδερφό το Βάγιο στο ντεπό. Επίσης υπηρετήσαμε όταν είχε ανάγκη το στρατόνι για 1-2 χρόνια. Υπηρετήσαμε τη Λάρισα όταν είχε ανάγκη τότε επί αδερφού Θεόφιλο και Γιάννη Κεφάλα και Μιμή, ας πούμε, που επέτρεψε τότε ο Κύριος ας πούμε κάποια προβλήματα έτσι και είχαν ανάγκη τα αδέρφια και τρέχαμε εμείς από εδώ τη Βέρεια για 2 χρόνια εκείνη την εποχή, τα Μουδανιά που είχε ξεκινήσει από το σπίτι του πεθερού μου, μια κατοίκον σύναξη, έσωσε ας πούμε τον πεθερό μου, την πεθερά μου, τον κουνιάδο μου, τη γυναίκα του, μετά τα παιδιά του, εκεί κάποιες ψυχές στη Νέα Φώκια Χαλκιδικής και ξεκινήσαμε μια σύναξη στο σπίτι εκεί. Οπότε μετά προσθεθήκαν και στα γύρω χωριά, στα Μουδανιά και μετά μεταθέσαμε τη Λιχνία, ας πούμε, μάλλον ο Κύριος τη μετέθεσε και πήγαμε και νοικιάσαμε πλέον αίθουσα στα Μουδανιά και ξεκίνησε η Εκκλησία των Μουδανιών. Την υπηρέτησα εγώ για 1-2 χρόνια. Μετά είχε χειροτονηθεί ο Γιάννης ο Σούγαρης, ο αδερφός πρεσβύτερος και είπα αφού υπάρχει εκεί τοπικός, ας αναλάβει αυτός, την οποία υπηρέτησε και αυτός για ένα διάστημα. Ευχαριστούμε τον Κύριο και βέβαια και όπου χρειαζότανε. Το 2002 ανοίξαμε την καινούργια αίθουσα στην Αφροδίτης και Προμηθέως 33
Και εκεί πλέον ανέλαβα σαν υπεύθυνος εγώ στο έργο αυτό, στην σύναξη αυτή. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, ευλόγησε ο Κύριος μέσα σε αυτά περίπου τώρα μια δεκαετία. Πρόσθεσε πάρα πολλές ψυχές και νέους και ηλικιωμένους σε όλες τις ηλικίες. Βάφτισε με Πνεύμα Άγιο πάρα πολλούς, δεκάδες, μπορούμε να πούμε και εκατοντάδες ψυχές. Και μάλιστα και τα τελευταία χρόνια μας έχει εκπλήξει, ας πούμε, και συνεχίζει να βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο όσοι το εξητούν, γιατί βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού ότι το δίνει ο Κύριος στους πιστεύοντας, στους εξητούντας και στους πειθαρχούντες. Ευχαριστούμε. Πώς λέει στις πονηριώντες ο Κύριος, ξέρετε να δίνετε αγαθές δώσεις στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατήρ Ουράνιος δεν θέλει δώσει Πνεύμα Άγιο σε αυτούς που θα το ζητήσουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι λοιπόν εργαζόμαστε σε αυτό το έργο, εδώ και εγώ με τη χάρη του Θεού έχω αρκετούς συμπρεσβυτέρους που εργάζονται περίπου 12 και διακόνους. Ο Θεός να τους δίνει και αυτούς τη δύναμη και τη χάρη και η θέληση η οποία μετράει πάρα πολύ, αδερφέ, διότι ο Κύριος δεν παραβιάζει ούτε συνειδήσεις ούτε τους εαυτούς μας, πρέπει εμείς να το θέλουμε και να του ανοίγουμε την πόρτα να έρχεται να μας αναγεννάει και να τον γνωρίζουμε, την πόρτα της καρδιάς μας, διότι ίσταται στη θύρα απ' έξω και χτυπάει ο Κύριος. Ώστες ακούσει τη φωνή μου και με ανοίξει, λέει, εγώ θα εισέλθω και θα δειπνήσω μετ' αυτού, καθώς μιλάει στον Άγγελο της Εκκλησίας των Λαδικαίων στην Αποκάλυψη ο Λόγος με αυτά τα εδάφια. Δηλαδή χρειάζεται να βάλουμε τη θέλησή μας και από εκεί και πέρα το έργο το κάνει ο Κύριος και το ολοκληρώνει. Καθώς ο Απόστολος Παύλος λέει, ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι ο Απολλός και ο Κηφάς. Εγώ εφύτεψα, ο Απολλός επότισε, ο Κύριος ύφξησε. Ναι, έτσι λοιπόν το έργο το κάνει ο Κύριος, εμείς θα πρέπει σαν σκεύη να είμαστε εύχριστα, δηλαδή να μπούμε στη χρησιμότητα αυτή του έργου του Θεού και να πούμε, ιδού εγώ Κύριε, αποστελών με, ιδού εγώ Κύριε, θέλω να σε υπηρετήσω και να εργαστώ. Τότε ο Κύριος αναλαμβάνει και τον εαυτό μας, τις δουλειές μας, το σπιτικό μας και την Εκκλησία πολύ περισσότερο και ευλογή. Αναπάβονται ναι. Οι ψυχές, έρχονται στην Εκκλησία ναι. Και ξέρω και ότι ναι. Στη συνέχεια και τα παιδιά σας ναι. Πίστεψαν. Πίστεψαν, σπουδάσαν το Πολυτεχνείο και τα δύο. Εργάζονται τώρα, έχουν θέσεις, παντρευτήκανε. Δόξα τω Θεώ, έχουμε και δύο εγγονάκια από την κόρη και όλοι μένουμε... Και ο μεγάλος πήρε Πνεύμα Άγιο. Ο μεγάλος εγγονός μας, 9 χρονών, Τετάρτη είναι δημοτικού, φέτος το βάφτισε με Πνεύμα Άγιο Κύριος, γιατί κατάλαβε και αυτός και άρχισε να το ζητάει, και έτσι σε βραδινές προσευχές τον βάφτισε ο Κύριος και έτσι είμαστε χαρούμενοι. Δεν μετανιώσαμε ποτέ ότι πλησιάσαμε τόσο πολύ κοντά τον Κύριο. Μάλιστα τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε, γιατί όπως είπα ήμουν μεν κατά τύπος χριστιανός και από μακριά χριστιανός, αλλά τώρα πλέον ζω με τον Χριστό και όλη η οικογένειά μου έχουμε πάρα πολλές εμπειρίες και αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι ευχαριστείτε ο Κύριος να μένουμε ταπεινοί, υπάκουοι, προσεκτικοί στο Λόγο Του και να προσπαθούμε να μην παραλείψουμε ούτε μία κεραία, ούτε μία ιώτα. Και όλος ο λόγος, καθώς είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, καθώς λέει στο Β' Τιμωθέου ο λόγος του Θεού, για να μας εκπαιδεύει, για να μας διδάσκει, να μας ελέγχει, να μας οικοδομεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πολύ δυνατή εμπειρία και εύχομαι και ζητάω από τον Κύριο να μας δίνει πολύ δύναμη, ώστε να μένουμε και να μείνουμε μέχρι τέλους στην πίστη, ριζωμένοι και επικοδομούμενοι, ώστε να βρεθούμε στην εξήτηση με όλη την Εκκλησία που θα αποτελέσει την νύμφη του, ώστε να έχουμε τα μάτια υψωμένα και να μπορούμε να πούμε «Ελθέ Κύριε», δηλαδή να είμαστε έτοιμοι
σε αγιασμό, διότι Αγίος θα παραλάβει ο Κύριος, αδόκιμος δεν θα μπει κανείς, θα δοκιμαστούμε εδώ, θα περάσουμε και θλίψεις και δοκιμασίες, διότι διαπορών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, και όλα αυτά τα οποία περνάμε είτε από τις δουλειές μας, είτε από το περιβάλλον μας, είτε και μέσα στην Εκκλησία. Επιτρέπει ο Κύριος πολλές φορές πολλά πράγματα και ακόμη να έρθει κάποιος και να μας πειράξει, να μας καδαλήσει. Εμείς θα πρέπει να μείνουμε ανεπηρέαστοι και ζητώντας πάντοτε τη βοήθεια του Θεού και την ευλογία του Θεού. Χαιρόμαστε και εμείς βέβαια που σας ακούμε, γιατί και ο λόγος του Θεού το λέει ότι να μιμήσετε, λέει, το πολίτευμα, λέει, των πρεσβυτέρων σας, να μιμήσετε το πολίτευμα εκείνων και την πίστη εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι σας δίδαξαν τον λόγο του Θεού, και γι' αυτό πιστεύω ότι είσαστε από την αρχή και στην Εκκλησία, έτσι όπως ο Κύριος την δημιούργησε στην Βόρεια Ελλάδα, και χαιρόμαστε να ακούμε την ομολογία των αδελφών μας που στάθηκαν από την αρχή μέχρι τώρα αταλάντευτα και χωρίς διακοπές και συνέχεια μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ναι, γιατί αυτά τα πρότυπα και εγώ έχω πάρει και παίρνω, παρατηρώντας τους παλιούς αδερφούς και εργάτες με τις οικογένειές τους, ότι μείνανε και ότι ο Κύριος τους ευλόγησε, ο Κύριος τους διατήρησε, και εγώ με τη σειρά μου, καθώς και ο Πέτρος στην πρώτη του επιστολή μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει πολύ περισσότερο η δούλη του Θεού να είναι τύπη του ποιμνίου. Αλλά και ο κάθε πιστός πρέπει να είναι πρότυπος σαν μεγάλος αδερφός στους μικρότερους, στους νεότερους, διότι είναι το πρακτικό μέρος. Ωραίος, ναι, μεν ο λόγος του Θεού, αλλά όταν βλέπουμε τη ζωή, είναι το πρακτικό, το πρακτικό μέρος του χριστιανού, και το οποίο δίνει πάρα πολλά και το μεγαλύτερο μέρος, ώστε να οικοδομούνται και να επικοδομούνται οι υπόλοιποι ως λίθοι ζώντες στην Αγία Οικοδομή του Κύριου μας. Και αυτό που είχατε δει εσείς όταν σας έδειξε ο Κύριος τη συμπεριφορά των λειτουργών του Θεού, ναι, όταν είχατε δει κάποια ανάλογα παραδείγματα, τώρα καλούμαστε και καλήσαστε. Έχω συγκρίσεις, βέβαια, οπωσδήποτε, έχω συγκρίσεις, και μου δόθηκε ευκαιρία επανειλημμένως έτσι να μιλήσω, γιατί πάλι με τη δουλειά μου επέτρεψε ο Κύριος και στη Θεσσαλονίκη να έρθω σε επαφή, ας πούμε, με τον κλήρο, μέσα από μισθοδοσία, μέσα από αυτά, να συζητήσουμε πάνω στα πνευματικά και να δω πραγματικά, ας πούμε, την βαρύτητα των εργατών και σε άλλες ομολογίες του Θεού. Ναι. Αδερφή Ντίνα, για πέστε μας, σας παρακαλώ πολύ, και την δική σας εμπειρία πάνω στο θέμα της θεραπείας που είπατε προηγουμένως. Ναι, ήμουν πολύ νέα, ήμουν στα 25 ετών περίπου, και είχα σιγή νεφρού και έκανα υδρονέφρωση. Έκανα πυελογραφία και μου λέει ο γιατρός, είναι πολύ κρίμα γιατί είσαι πολύ νέα γυναίκα, έχεις μωρό παιδί και τώρα πρέπει να θα είσαι με ένα νεφρό. Εγώ πήγα στο σπίτι και λέω, Κύριε, είμαι πολύ νέα και έχω παιδί, έχω σύζυγο, πώς θα τα βγάλω πέρα με ένα νεφρό από εδώ και πέρα που δεν είναι, που έχω πρόβλημα με ένα νεφρό. Και έπεσα στα γόνατα και προσευχήθηκα. Λέω, Κύριε, θεράπευσέ μου σε παρακαλώ πολύ. Είναι πολύ δύσκολο με ένα νεφρό, και αν κάτι πάθει το άλλο το νεφρό, τι γίνεται ύστερα. Άδελφε, σταμάτησαν οι πόνοι, αισθάνθηκα μια ανακούφιση. Και από τότε δεν είχα ξανά πρόβλημα με τον νεφρό μου. Κάποια στιγμή το έλεγα με τον αδελφό του Λούι, το συζητούσα και μου λέει, κάνε μια πυελογραφία έτσι να το έχεις για σύγκριση, για μαρτυρία. Και πήγα και έκανα μια πυελογραφία και φάνηκε το νεφρό ήταν πεντακάθαρο, λειτουργούσε φυσιολογικότατα το νεφρό. Οπότε έπαψα να ασχολούμαι με τα νεφρά, δόξα στον Κύριο. Πολλές φορές πήραν πολλές θεραπείες από τον Κύριο και στα παιδιά μας, και στην εφηβεία που πέρασαν τα παιδιά, που είναι δύσκολη εποχή, με την προσευχή, με τα στα γόνατα. Ο Κύριος τα διαφύλαξε τα παιδιά. Δηλαδή η ζωή μας ήταν μια ευλογία, και πολλές, αυτό το όπως ξεκινάνε οι ψαλμοί, μακάριος ο άνθρωπος που λέει όσοι δεν περιπάτησε. Ευλογία. Ναι.
Αυτό Ας εγώ. ανταποκρίνεται στη ζωή μου και έτσι είναι για μένα Δεν αυτό. προλάβατε να περπατήσετε καθόλου μέσα στην. Ακριβώς. 20 χρονών γνώρισα τον Κύριο, δεν πρόλαβα να γνωρίσω αμαρτία, δεν πρόλαβα να πάω ούτε σε μια δίσκο, ούτε σε ένα θέατρο, δεν πήγα πουθενά. Αλλά δεν μου έλειψε τίποτα. Με ευλόγησε ο Κύριος, μου χάρισε ωραία οικογένεια, έτσι σε μια ζωή. Ευχαριστώ τον Κύριο για αυτά που μου χάρισε. Δηλαδή η ζωή μου ήταν μια ευλογία για μένα. Εγώ έτσι δεν ήθελα τίποτα στη ζωή μου περισσότερο, ούτε επεθύμησα κάτι και δεν το είχα. Ευχαριστώ τον Κύριο δηλαδή. Εργάστηκα και εγώ όταν ήρθαμε σε Θεσσαλονίκη από την Καβάλα που σταμάτησα. Εργάστηκα σε νοσοκομείο σαν προϊσταμένη. Από εκεί βγήκα στη σύνταξη πολύ νωρίς, γιατί έπρεπε να υπηρετήσω την οικογένεια. Είχα τα πεθερικά μου που ήταν με καρκίνο και οι δύο. Έπρεπε να τους υπηρετήσω. Τον πατέρα μου είχα. Ναι, και ευχαριστώ τον Κύριο που μου έδωσε πολύ δύναμη ο Κύριος πάνω σε αυτό το τομέα και να σταθώ στην οικογένεια. Και σώθηκαν στη συνέχεια και άλλοι από την οικογένειά σας. Σώθηκε ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο αδελφός μου, η νύφη μου, τα παιδιά τους. Ευχαριστώ τον Κύριο, ναι, όλη η συγγένειά μου. Από την ομολογία τη δικιά σας ξεκινήσαν όλοι. Ναι, ήταν και ξαδέρφη μαζί. Εσάς, αδελφέ Γιώργο, οι γονείς σας γνώρισαν τον Κύριο. Να πω, τον γνώρισαν. Τον γνωρίζανε, όπως είπα, με τον τρόπο τους, με έτσι. Τον τρόπο μέσα ναι. Ήταν, υπηρετούσε στους ναούς ο πατέρας μου. Βέβαια, όταν εγώ μετά γνώρισα τον Κύριο, τους μίλησα καθαρά. Και ο πατέρας μου ήταν θεοφοβούμενος, θεοσεβής. Αλλά μου είπε μια φορά έναν λόγο, επειδή ζούσαν στο χωριό και οι άνθρωποι είναι πολύ φανατισμένοι και στις παραδόσεις εκεί και ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Λέει, Γιώργο, αν εγώ, λέει, μάθουν ότι ήρθα, λέει, στην εκκλησία σας μαζί, λέει, θα με πετροβολήσουν. Και θυμήθηκα την Σαμαρίτισσα. Ναι. Και τον τυφλό αγγενετής εκεί πέρα, που οι γονείς του τυφλού δεν ομολογήσαν ότι ξέραν ποιος τον θεράπη, ποιος τον έδωσε το φως, το γιο τους, γιατί φοβότανε τους Ιουδαίους. Έτσι ακριβώς. Αλλά όμως είχαν έρθει οι γονείς μου στις συναθρήσεις αρκετές φορές, και η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Βέβαια εξακολουθούσαν μέχρι τα τελευταία τους, που επέτρεψε ο Κύριος να φύγουν από τη ζωή, στα 85 τους και στα 83 τους βέβαια, με καρκίνο και οι δύο, επέτρεψε να έρθουν στη συνάθρηση. Και ο πατέρας μου ομολόγησε ότι του άρεσε πολύ ο λόγος που ήταν μαχαίρι. Λέω, μα είναι γραμμένο ότι είναι ως δίστομος μάχαιρα, μπαμπά. Δεν άκουγες όταν άκουγες τα Ευαγγέλια εκεί μέσα στους ναούς. Και βέβαια, ιδιαίτερα τη μητέρα μου, είδαμε ότι ο Κύριος πρέπει να την έσωσε τελευταία πάνω στη δοκιμασία της αρρώστιας, γιατί την είχαμε επί ένα χρόνο εδώ, την νοσηλεύαμε μέσα στο σπίτι με ορό και με τέτοια τελευταία από τον καρκίνο. Ο πατέρας μου έφυγε σε 2,5 μήνες από τότε που έπεσε μέσα στο νοσοκομείο. Βέβαια, τη μητέρα την είχαμε εδώ, έτσι τη μιλούσαμε συνέχεια για τον Κύριο και μας έδειξε και κάποια ενύπνια ότι πρέπει να βρίσκεται μετά των Αγίων, διότι ήταν μια γυναίκα η οποία υπηρέτησε πάρα πολύ πιστά, ανέθρεψε και παιδιά και προγόνια και πεθερικά, και από ό,τι τη θυμάμαι έμεινε ταπεινή και ήταν και από μια ίδια, ήταν η πρώτη από 10 αδέρφια, από μια πολυμελή οικογένεια, η οποία υπηρέτησε και τα αδερφάκια της, τα υπόλοιπα 9 σαν μεγαλύτερη αδερφή, και συνέχισε μετά στην οικογένεια του ανδρός της. Πιστεύω ότι δεν τη θυμάμαι ποτέ να πει κακό λόγο, να λογοφέρει, να αντιδικήσει, να κάνει. Πάντοτε ήταν μια σεβάσμια γυναίκα και πιστεύω ότι έκαμε χάρη ο Κύριος τελευταία, γιατί επέτρεψε ο Κύριος να την δώσει μια αναβολή 15 ημερών, ενώ έφευγε μια μέρα από τη ζωή. Έδωσε μια παράταση 15 ημερών και εκεί άρχισε να εκζητάει τον Κύριο τελευταία. Να δέχεται να προσευχόμαστε, να ζητάει τον Κύριο. Και μια αδερφή μου την είδε σε ενύπνιο και με πήρε τηλέφωνο. Και αυτή είναι θεοφοβούμενη, αλλά μένουν μέσα εκεί με τα κατηχητικά, με τις παραδόσεις.
Και με πήρε ένα πρωινό τηλέφωνο, Γιώργο, είδα ένα όνειρο πρώτη φορά στη ζωή μου. Λέω, τι είδες? Είδα, λέει, τη μαμά να είναι πάνω σε ένα βράχο και από κάτω να είναι μια λίμνη, λέει, κατάμαυρη. Και τη φωνάζω εγώ από κάτω, μαμά, τι κάνεις εκεί πάνω, θα πέσεις. Ενώ είχε φύγει η μαμά, δηλαδή, την είχε πάρει ο κύριος. Λέει, μη στεναχωριέσαι, δεν πέφτω, είμαι πάνω στο βράχο. Και από εκεί συμπεράναμε, την είδε στα λευκά, συμπεράναμε κατά το λόγο του Θεού ότι αυτός που είναι στο βράχο είναι ο βράχος, είναι ο Ιησούς Χριστός, και αυτός που στηρίζεται στο βράχο είναι ο πιστός. Και έτσι πήραμε μια ανάπαυση ότι έστω και διαπηρώς, έστω και την τελευταία στιγμή, σώθηκε. Δεν ξέρουμε πώς διαλέχθηκε με τον Κύριο. Εξάλλου κριτής είναι ο Κύριος και, σώθηκε από το να πέσει και ο λόγος του. Ναι, ναι. Να σας πω και κάτι που εγώ... Δεν έχουν έρθει γιατί... Είναι δεμένοι με τις παραδόσεις, μας θεωρούν αιρετικούς. Έδωσε πολλά δείγματα ο Κύριος βέβαια, και από τις ομολογίες μου και από τη ζωή μου. Ο Θεός ξέρει τι μέλη γενέστε. Για την κάθε ναι. Ναι. Αλλά αυτή την απέδωσε εσύ. Ναι, ήθελα να πω ότι πριν φύγει η πεθερά μου, το λέω αυτό προς μαρτυρία όλων, πριν φύγει η πεθερά μου, 15 μέρες, ήταν έτοιμη να ξεψυχούσε, γιατί εγώ στο νοσοκομείο έχω δει πως πεθαίνει ο άνθρωπος και παίρνω τηλέφωνο, λέω, έλα Γιώργο, γιατί η μαμά φεύγει. Τι να κάνω, και την ώρα έπεσα στα γόνατα και προσευχήθηκα, Κύριε, πάρε την ψυχή της. Μετά επανήλθε η γιαγιά, με παίρνει τηλέφωνο μια αδελφή, μου λέει, αδελφή, είδα ένα ενύπνιο, είδα τη γιαγιά ξυπόλυτη μέσα σε στενά δρομάκια και μπροστά της ήρθε ο Κύριος και τη λέει, πού πας, Ελένη? Λέει, πάω σε ένα χωριό. Ευνουχία, λέει, όχι ευνουχία, ευλογία. Mm. Πήγαινε πίσω να φορέσει τα υποδήματά σου, να πλένεις τα πόδια σου και μετά να έρθεις σε μένα. Mm. Μου το είπε αυτό το πρωί, είδα τη γιαγιά να ξεψυχάει, μετά η γιαγιά επανήλθε και έστεισε 15 μέρες. Mm. Σε αυτό το 15 μέρες η γιαγιά μας έπλανε τα πόδια της, ετοιμάστηκε και μετά έφυγε. Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε τη μαρτυρία ότι ο Κύριος την πήρε. Μέχρι τελευταία στιγμή αγωνιζόμασταν για τη σωτηρία των ψυχών. Καταλάβατε. Δεχόταν συνέχεια επιρροές στο χωριό. Ενώ εμείς όταν ερχόταν εδώ, πηγαίναμε στη σύναξη, εκεί επεμβαίναν, ας πούμε, τα κατασάρκα, οι αδερφές της ιδιαίτερα, και λέγανε, πρόσεξε, μη σε πλανήσουνε. Πρόσεξε με. Και είχε τώρα, αυτή την φοβία. Αδερφέ, είμαστε εδώ στην εκκλησία, αγωνιζόμαστε, υπηρετούμε. Ο Κύριος με έχει δείξει ενύπνια, έχω ζημιές μαρτυρίες που πρέπει να εργάζομαι και εκεί το κάνω ό,τι κάνω, το κάνω με αγάπη και χαρά. Μου έχει δείξει τι πρέπει να, σε ποιο τομέα να είμαι, εντάξει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό και αγωνιζόμαστε τώρα προσευχές, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και το έργο του Κύριου. Αφιερωθήκαμε στο έργο. Ναι, ήθελα να προσθέσω ό,τι και να πούμε, δεν μπορούμε... Ούτε να τα πούμε όλα, ούτε να περιγράψουμε. Όχι, χρειάζεται βιβλία ολόκληρα. Έτσι. Γιατί είναι μια ζωή. Όπως βλέπουμε το Λόγο του Θεού, ιδιαίτερα τις πράξεις των Αποστόλων, που έχουν γράψει τόσα πολλά και δεν τα έχουν γράψει όλα. Και αναφέρεται βέβαια ότι δεν χωράνε όλα τα βιβλία να μαζέψουμε, όλο το χαρτί να μαζέψουμε. Στον ουρανό πάνω θα ανοιχτούμε ναι, όλα τα βιβλία, λέει. Ναι, αλλά γράφει βέβαια και το δικό του βιβλίο ο Κύριός μας και το βιβλίο Επενθυμίσεων. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αυτό που πιστεύω ότι κλείνουμε, γιατί τέλειωσε και η ώρα. Έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ότι έρχεται ο Κύριος. Ο Κύριος μας είναι πλησίον και πρέπει ο κάθε άνθρωπος να πάρει τη θέση, να αποφασίσει να πάρει ποια θέση θέλει με τον Κύριο, θέλει την αιώνια ζωή ή θέλει την φαρδιά οδό, την προσωρινή αυτή ζωή, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, αύριο γάρα αποθνίσκουμε, γιατί αυτό λένε περισσότεροι. Δυστυχώς και που μιλάμε και σε φίλους και σε συναδέλφους και σε συνανθρώπους μας, πρέπει να πάρει ο καθένας την απόφαση. Γιατί ο ίδιος θα δώσει λόγο, θα δώσουμε λόγο. Δεν θα δώσει ούτε ο αδερφός μου, ο κατασάρκα, ούτε ο φίλος μου. Για μένα εγώ θα δώσω και επίσης για αυτούς οι ίδιοι θα βρεθούν μπροστά στο βήμα του Κυρίου για να αποδώσουν λόγο σε αυτό που
Είναι και ο Κριτής, δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, γι' αυτό λέει και κοπιάζουμε, λέει, και ονειδιζόμεθα, για να σωθούν, λέει, πάντες οι άνθρωποι. Και εμείς αυτό κάνουμε, και εσείς αυτό κάνατε πάντοτε, να μιλάτε στους ανθρώπους γύρω σας, όπου βρισκόσαστε, και μέσα από τη θέση του αδερφέ, για αυτόν τον λόγο σκοπό. Τον τελευταίο καιρό έχει κατασταλάξει μέσα στην καρδιά μου πολύ, ότι είναι πλησίον η μέρα του ερχομού του Κυρίου. Αυτό δηλαδή, αυτό δεν μπορεί κανένας να με το βγάλει από την καρδιά μου μέσα, και όσο βλέπω τη μέρα του Κυρίου να πλησιάζει, τόσο πιο πολύ αγωνιώ να καθαρίζομαι, να ετοιμάζομαι. Πιστεύω ότι όλοι οι αδελφοί το ίδιο κάνουν, το ίδιο αισθάνονται, αλλά θέλω να σε αυτούς που θα μας ακούσουν, θέλω να καταλάβουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, της σημερινής κατάστασης, και να πλησιάσουν έτσι περισσότερο τον Κύριο. Δεν έχουμε περιθώρια πια. Τα περιθώρια στενεύουν. Αδελφέ Γιώργο και αδελφή Ντίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εξιστορήσατε έτσι αρκετά περιστατικά μέσα από τη ζωή σας, και όλα αυτά ήταν βέβαια προς οικοδομή και προς διδαχή έτσι όλων εμάς, πόσο ο Θεός, ας πούμε, έτσι ανταμείβει τους ανθρώπους που είναι πιστοί στο Λόγο του Θεού, και πόσο ο Θεός εργάζεται και είναι πιστός στο Λόγο Του. Ευχόμεθα ο Θεός να είναι μαζί σας, να σας ευλογήσει στο κάθε έργο που ασχολείστε και σπουδάζετε σήμερα, να ευλογήσει την οικογένειά σας, και θα είμαστε πάλι μαζί σας με μια άλλη ομολογία, ομολογία πίστεως, ο Θεός να σας ευλογήσει.